κόμματα. Η Κομισιόν δεν απαιτεί περισσότερα από αυτά που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος για την Ελλάδα, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Ολιρέν. Όταν όμως ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απολύσεων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, δεν απέκλεισε την επιβολή νέων μέτρων. We are in discussions with the Greek authorities and the objective is to assess the full implementation of the program so that the country is meeting and can meet in the next months the agreed targets. Where there are shortcomings, there have to be further measures. Λίγη ώρα αργότερα η Άγγελα Μέρκελ δήλωνε σίγουρη πως ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του νέου πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα. Όσο για την έκτη δόση, το Βερολίνο επιμένει. Ich finde, wir haben einen klaren Plan. Die Griechen müssen ihre Hausaufgaben machen. Wenn sie die Hausaufgaben machen, kann es auch eine weitere Tranche geben. Το ελληνικό χρέος πρέπει να μειωθεί με κάθε τίμημα, τονίζει στην πρώτη του συνέντευξη στη γαλλική τηλεόραση ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. La Grèce s'est appauvrie dans cette histoire. Elle a perdu de la richesse. Elle s'est appauvrie. On peut dire les Grecs paieront tout seuls. Mais ils peuvent pas. Ou on peut dire parce que nous sommes dans une union, nous allons partager cela. Et il faut le faire. C'est la convergence budgétaire. Όμως, ο Ντομινίκ Στροσκάν καταλήγει πως η Ελλάδα δεν έκανε αυτά που έπρεπε. La Grèce n'a pas fait ce qu'il fallait. Les Européens n'ont pas suffisamment surveillé. Les gouvernements européens n'ont pas été assez vite pour s'en occuper. Et le problème des gouvernements européens, c'est qu'ils font soit trop peu, soit trop tard, soit souvent trop peu et trop tard. Ο Πρωθυπουργός Πορτογαλίας κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει με μία φωνή ώστε να διαλύσει τις αμφιβολίες για το μέλλον της Ευρώπης. Αν βυθιστεί η Ελλάδα, θα κινδυνεύσει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα, κατέληξε ο Πέντρο Πάσος Κοέλιο, και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.